Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Futsal News of Greece. Σήμερα μια πολύ ξεχωριστή εκπομπή με ένα καλεσμένο για μένα ιδιαίτερο, γιατί δεν είναι και κοντά. Έτσι είμαστε με το καράβι, πόσο, 11 ώρες διαφορά. 11-12 ώρες διαφορά, ναι. Έχουμε μαζί μας λοιπόν τον Άσο τον Ζωανίο, είναι ο πρόεδρος του Σάμο Futsal, που φέτος είχε την πρώτη του συμμετοχή και μια και ήρθα από την Αθήνα, είπαμε να τον τζακώσουμε. Να σου μου, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκαμε, Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση που μας έκανες. Μας δίνεις τη δυνατότητα να πούμε και εμείς τα πιστεύω μας για το ποδόσφαιρο σάλας, το οποίο εκπροσωπούμε και εμείς από φέτος. Και είμαστε όλοι δικοί σου. Λοιπόν, μια ομάδα από νησί. Η δεύτερη στη σειρά. Έχουμε το Ρέθυμνο, την οποία είναι και στην Alpha Super League. Αυτό θα είναι και ένα όνειρο, πιστεύω, της Σάμου να αρχίζει να το πω, ανηφορίζει πάλι, να ανηφορίζει στην Αθήνα. Το έχουμε σκοπό ζωής να κάποια στιγμή να ανέβουμε στην Αλφα. Το έχουμε σκοπό, αλλά ακόμα είναι νωρίς. Είναι νωρίς. Πιστεύουμε στα επόμενα 4-5 χρόνια να κάνουμε το λεγόμενο μπαμ. Ωραία. Που λέγεται. Ο Νάσος βέβαια το συνδύασε το σημερινό μαζί με ήρθες και για μια εγχείρηση από ό,τι μου είχες πει, κάτι για ένα... Ναι, ένα μικρό πρόβλημα στο πόδι έχω, το οποίο το αποκόμισα σε μια προπόνηση, εντάξει, δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά. Δεν χρειάζεται. Ναι, απλώς έστω και με ένα πόδι τον έφερα στο στούντιο. αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω, γιατί ξέρεις, να το πάρουμε και λίγο στο χιούμορ. Λοιπόν, Νάσο, πρώτη χρονιά στο ποδόσφαιρο σάλας. Μάλιστα. Θέλω να μου πεις πώς νιώσατε την εμπειρία, οι παίχτες, η ομάδα, ο κόσμος, πώς το έλαβε σαν άθλημα γενικά. Για εμάς ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Απλά βλέπαμε, ακούγαμε. Η μοναδική εικόνα η οποία είχαμε σαν ποδόσφαιρο σάλας ήταν αποκλειστικά μόνο μέσω YouTube. Το πώς παίζεται, το πώς γίνεται η φάση. Τα δικά μου βίντεο και βλέπατε. Να σου πω την αλήθεια, όχι. Στο εξωτερικό. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Θα φτάσουμε και εμείς στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Μην ανησυχείς, σιγά σιγά και εμείς να βγούμε ακόμα μικροί είμαστε. Όλοι ευχόμαστε. Το θέμα είναι ότι μέχρι την τελευταία στιγμή, πριν το πρώτο μάτς, που αντιμετωπίσαμε την ομάδα του Αδέσποτου, ήμασταν εν μέρη τυφλοί. Πέσατε κατευθείαν στα βαθιά, έτσι. Δεν ξέραμε τι θα αντιμετωπίσουμε, δεν ξέραμε τι γίνεται, δεν ξέραμε καν τους κανονισμούς σχεδόν. Δηλαδή, να σε πληροφορήσω ότι στο πρώτο μάτς κάναμε μόνο 2 φάουλ. Σε ένα ολόκληρο αγώνα κάναμε 2 φάουλ. Αυτό είναι για βραβείο. Ναι, εντάξει. Και αυτό είχε αποτέλεσμα το να γνωρίσουμε μια ήττα, ναι, με σκορ 8-2. Εντάξει. Εντάξει. Ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και το πιστεύει, Σάμ. Αρχίζει και το βάζει στην καθημερινότητά του, αρχίζει και το βάζει στη ζωή του. Στην αρχή δεχτήκαμε μεγάλο πόλεμο. Όλοι το σνομπάρανε. Ναι. Λέγανε ποδόσφαιρο σάλας. Πάμε τώρα, τι γίνεται, πώς παίζεται. Έχουν μείνει όλοι στο άγνοια για το άθλημα, έτσι. Στο κλασικό 11x11. Ναι. Τώρα έχουν αρχίσει και το βάζουν όλοι στη ζωή τους. Μας βρίσκει κόσμος στο νησί, ρωτάει πότε θα ξαναπαίξει η ομάδα μέσα, με ποιον θα παίξουμε, άμα θα πάμε καλά, άμα είμαστε έτοιμοι. Εντάξει. Να σου έγινε, δηλαδή, με λίγα λόγια, με αυτά που μου λες, ένα πολύ σωστό promotion του αθλήματος στο νησί. Το παλεύουμε. Το παλεύετε, έτσι. Το παλεύουμε. Μάλιστα. Η επόμενη μου ερώτηση είναι κάτι που ακούσαμε τώρα και από άλλες ομάδες τώρα αυτόν τον καιρό που είχαμε τις συναντήσεις μας με τα άλλα σωματεία, το πόσο δύσκολο και πολυέξοδο είναι το κομμάτι να πηγαίνουν έρχονται στη Σάμο, αν και ακόμα δεν έχουν ομάδες στη Β για να ανησυχούν. Εδώ βλέπω ότι ομάδες της Β και τα καταφέρανε μια χαρά να ανεβαίνουν στη Σάμο. Μάθαμε το ότι τους εξυπηρετήσατε, να τους βρείτε και δωμάτια, να πούμε, και να έμαθα ότι υπήρχε μια πολύ καλή χημεία μεταξύ σας, μεταξύ των ομάδων των Β'. Αντίπαλοι είμαστε μόνο για 40 λεπτά. Έτσι. Μες στο γήπεδο. Εντάξει, στο γήπεδο παράδειγμα και μπορεί να τσακωθούμε και μπορεί να μαλώσουμε και μπορεί να έχουμε κάποιες αντιπαραθέσεις. Έξω από αυτό είμαστε όλοι φίλοι. Επομένως, δεν βρίσκω λόγο το να μην βοηθήσω την ομάδα του Ρεθύμνου ή την ομάδα του Αδέσπου, την ομάδα του Διογένειου Ολυμπιακού Χωριού ή το Καλαμάκι
Ναι. Δηλαδή όλα τα παιδιά είναι ευπρόσδεκτα στη Σάμο, όλες οι ομάδες είναι ευπρόσδεκτες στη Σάμο. Δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και για τη φιλοξενία των ομάδων, αλλά και για τα μεταφορικά και για το μεταφορικό μέσο και τα πάντα. Να χαιρετήσουμε όχι μόνο την ομάδα της Σάμου, αλλά και το ίδιο το νησί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Που κίνησε γη και ουρανό ώστε να γίνουν τα Final Four εκεί πέρα. Αλλά τελικά δεν καταφέραμε να το κλείσουμε αυτό το... Όχι, δεν θα το αποτελεί λόγω επειδή η IGN δεν μπορούσε να καλύψει τα άτομα της αποστολής που θα κατεβαίνανε για αυτό το κομμάτι. Γιατί μέσω καραβιού ήταν λίγο δύσκολο, γιατί υπάρχουν οικογενειάρχες, υπάρχουν οι δουλειές στη μέση. Αλλά πιστεύω, νομίζω σου σας έστειλε και η ΠΕΠΣ μια ευχαριστήρια επιστολή για, ναι, και μόνο, για την και μόνο προσπάθεια, που, για την όλη προσπάθεια. Κάναμε, ναι. Και αυτό είναι προς τιμή της. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά θα ήταν ωραίο να το κάνουμε ένα καλοκαιράκι, εγώ θα έλεγα. Το ιδανικότερο, το ιδανικότερο για εμένα θα ήταν να γινόταν το κύπελο του Αγίου Πνεύματος. Το Αγίου Πνεύματος, ε. Το Αγίου Πνεύματος, το ιδανικότερο. Βέβαια, την απόφαση την παίρνει η Ομοσπονδία. Η Ομοσπονδία έχει ορίσει αυτές τις ημερομηνίες τώρα, 16 και αυτά του μηνός, από ό,τι θυμάμαι. Mm-hmm. Το Final Four ήταν όλα έτοιμα, όλα έτοιμα. Το περιμένατε και, πώς και πώς, ε. Και το χάσαμε στο νήμα. Που λένε. Μάλιστα. Εντάξει. Δεν πειράζει, θα είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει άλλη φορά. Γιατί είναι ωραίο να ξεφεύγουμε και λίγο και από την καθημερινότητα και αυτό που μετράει είναι το ταξίδι. Τελικά σε ό,τι κάνουμε. Η διαδρομή είναι αυτό. Η διαδρομή. Το παρεάκι, η πλάκα, μέχρι να πάμε να γυρίσουμε. Πιστεύω ότι οι ομάδες δένονται πιο πολύ με τα ταξίδια και αυτό το έχω ζήσει με το Ρέθυμνο βασικά. Με τα παιδιά, με τον Κυριακόπουλο, τον Νίκο. Ναι. Και το καλοκαιράκι, όποτε ερχόντουσαν να δουν και με την πλάκα του το ένα το άλλο, να βγουν έξω, να βγουν. Δεν νόντουσαν περισσότερο σαν ομάδα. Έτσι είναι η αποστολή. Έτσι, έτσι. Η αποστολή είναι αυτό. Έτσι. Γιατί κατά ψέματα, ένα πρωτάθλημα είτε Α είτε Β εθνικής κατηγορίας δεν γίνεται να είναι μόνο στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Δεν είσαι εθνικό πρωτάθλημα μετά. Ναι. Είσαι απλά νομός Αττικής. Ναι. Όχι, γι' αυτό λέγεται και Πανελλήνιο και. Ο νέος πρόεδρος το στηρίζει απόλυτα αυτό το κομμάτι. Αυτό που ήθελα να πω γενικά, η Σάμο πόσους κατοίκους έχει? Η πρωτεύουσα της Σάμου είναι γύρω στις 8.000. 8.000. 8.000. Όλο το νησί μαζί με την Ικαρία και τους Φούρνους που είναι όλος ο νομός είναι 35.000 με 40.000 κάτοικοι. 35.000 με 40.000. Είναι αριθμός καλός. Καλός αριθμός, εντάξει. Να σου μου, τελειώνοντας τώρα την πρώτη χρονιά στην ουσία, θα σας βρει δυνατότερους του χρόνου στην προσπάθεια που κάνετε ή πιο διαβασμένους, να το πω και έτσι? Πιο διαβασμένους, ναι. Δυνατότερους, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα μας βρει καινούργια χρονιά, αλλά βέβαια εξαρτάται πάντοτε και το σχεδιασμό που θα κάνουμε. Και να μην έχουμε τίποτα τραυματισμούς και το ενδιαφέρον που μπορεί να δείξουν κάποια καινούργια παιδιά που θέλουν να έρθουν στην ομάδα μας. Εμάς ο σκοπός μας είναι το να είμαστε ένα σκαλοπάτι πιο πάνω από ό,τι ήμασταν πέρυσι. Δηλαδή πέρυσι ξεκίνησαμε στο 0, φτάσαμε στο 1. Θέλουμε να πάμε στο 2 του χρόνου. Τα αποτελέσματά σας ποια ήταν την πρώτη χρονιά? Ήτανε 2 νίκες, 10 ήττες. Είχαμε δύο νίκες. Τη μία νίκη την κάναμε ενάντια του Διογέννη Ολυμπιακού χωριού. Τα παιδιά κατεβήκαν προς τιμήν τους 5 άτομα στη Σάμο. Αυτό, παιδιά, σας τιμάει ιδιαίτερα. Και θέλω να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, παρόλο που ήρθαν 5 άτομα. Αντιμετωπίσαμε κάποια προβλήματα με το κλειστό γυμναστήριο λόγω μιας τεράστια κακοκαιρία που είχαμε. Έβαζε νερά. Έβαλε νερά από την ορφή. Ναι, κάτι είδα, είχαν γράψει τα παιδιά γενικά. Ναι, δηλαδή εκείνες οι μέρες που ήταν να έρθουν τα παιδιά στο νησί, είναι αυτό που λένε ότι. Οργή. Ναι. Οργή. Δηλαδή δεν σταμάτησε. Οργή. Πραγματική οργή. Εντάξει. Και είχε αποτέλεσμα να βάλει νερά. Βέβαια, γιατί διάβασα πολλά και διάφορα. Ναι. Το πιο εύκολο για εμάς σαν ομάδα, για να προστατέψουμε και τα δικά μας παιδιά, αλλά και τα παιδιά της αντίπαλης ομάδος, θα ήταν να πούμε αναβάλει το αγώνας. Όμως όπως ξέρουμε ότι αν αναβληθεί ο αγώνας,
θα πρέπει να πάει ένα 24ωρο μετά και αν δεν γίνει πάλι σε 24 ώρες, θα πρέπει να οριστεί καινούργια ημερομηνία από την διοργάνωση. Άρα μπαίνουμε σε άλλα έξοδα. Άρα τα παιδιά θα πρέπει να βάλουν άλλα διαφορετικά έξοδα. Γι' αυτό και πήρε και ο διαιτητής το λεγόμενο ρίσκο. Ναι. Ώστε να τελειώσει η αγωνιστική. Ώστε να τελειώσει ο αγώνας για να μπορούν τα παιδιά να φύγουν κιόλας. Μάλιστα. Για πες μου λιγάκι τώρα, οι ομάδες της Β' κατηγορίας, το πρώτο touch που είχατε σαν, ας πούμε, τον πρώτο αγώνα. Θέλω να μου θυμίσεις το πώς ήταν το καλωσόρισμα των παιδιών ότι μπήκατε μέσα στο χώρο. Το πρώτο match. Στο πρώτο match δεν κοιμήθηκα παραμονή του αγώνα σχεδόν καθόλου. Άγχος, ε. Άγχος. Και θα πω κάτι το οποίο δεν τρέπομαι να το πω. Τρεις ώρες πριν το match είχα βάλει τα κλάματα. Έβαλα τα κλάματα από την πίεση για το στυλ το ότι πού πάμε τώρα. Γιατί δεν γνωρίζαμε τι πάει να γίνει. Από συγκίνηση, δηλαδή, το φοβήθηκες. Πόσο από η ένταση, έκσταση. Η ένταση. Ναι. Να πάνε όλα καλά. Και να πάνε όλα καλά. Εν τω μεταξύ, ποτέ δεν βλέπω το μάτι της ομάδος. Όποτε παίζει η ομάδα το μάτι, εγώ είμαι έξω από το κλειστό γυμναστήριο. Στα 3/4 του αγώνα, βρίσκομαι έξω από το κλειστό. Δεν το βλέπω το παιχνίδι. Αυτό είναι. Αυτό πρέπει να υπάρχει πλήρη υποστήριξη, να πληρώνεις εισιτήριο και να κάθεσαι έξω από το γήπεδο. Αυτό είναι. Είμαι σε ψηλό σπάλμα. Να σου άκου, το επόμενο σου βήμα και να ανεβάσουμε τον πύχη είναι του χρόνου να είσαι μέσα στο γήπεδο. Έτσι, και να στηρίζεις να βρούμε τα παιδιά όσο δεν πάει. Γιατί ξέρεις, η παρουσία κάνει και τον άλλον ακόμα δυνατότερο μέσα στο τέρα. Και αυτό πιστεύω το έχετε καταλάβει και με τον κόσμο που έχετε αρχίσει και μαζεύετε. Δεν τους, Ο κόσμος αρχίζει και μαζεύεται και μπορώ να σου πω, Νίκο, ότι κατά μέσο όρο φέτος κλείσαμε στα 150 με 200 άτομα. 150 με 200 άτομα. Okay. Αυτό, με 200 αυτό είναι θετικό. Δηλαδή, ανεβάζοντας τον πύχη, του χρόνου τι πρέπει να γίνει, να χτίσουμε καινούριο γήπεδο. Δεν θα το έλεγα. Εντάξει, έχουμε ένα γήπεδο το οποίο χωράει 800 άτομα. Α, είναι μεγάλο, ε. Ναι. Έχει πληρότητα 800 άτομα. Α, αυτό είναι πολύ θετικό. Το παρκέ σε πολύ καλή κατάσταση για φούτσαλ. Το παρκέ είναι σε καλή κατάσταση. Είναι το μοναδικό κλειστό μες στην πόλη. Mm-hmm. Το χρησιμοποιούν και οι ομάδες μπάσκετ και οι ακαδημίες μπάσκετ. Είναι λίγο ταλαιπωρημένο, ε. Ταλαιπωρημένο, ναι. Αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ υπάρχει και αυτό. Υποστήριξη από τον Δήμο γενικά για όλη σας την προσπάθεια. Είναι δίπλα μας σε ό,τι έχουμε ζητήσει. Μας έχει δώσει το κλειστό γυμναστήριο από την πρώτη μέρα, το ζητήσαμε, και ο Δοπονάς είναι δίπλα μας. Σε όλα τα πράγματα όλοι είναι δίπλα μας, θέλω να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας στηρίζουν, που τους αρέσει αυτό που κάνουμε. Θέλω να πιστεύω ότι θα μας στηρίξουν και του χρόνου ακόμα περισσότερο. Είμαι σίγουρος. Ναι. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον κόσμο που μας στηρίζει, αλλά και στους επιχειρηματίες που τους έχουμε χορηγούς. Και ελπίζω πηγαίνοντας καλύτερα να έχουμε και μεγαλύτερη ανταπόκριση και πιο πολλούς κοντά μας. Γενικά νεολαία υπάρχει στη Σάμο εκεί που είσαστε εσείς. Εμείς έχουμε το αρνητικό το ότι τα παιδιά με το που πάνε Δευτέρα, Τρίτη Λυκείου φεύγουνε. Φεύγουνε. Φεύγουνε και μετά ξαναγυρνούν όταν είναι στα 25-26. Μάλιστα. Δηλαδή αν έχουν κόψει την επαφή με το ποδόσφαιρο όταν είναι φοιτητές, θα υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο ξανά για να ξαναμπούν σε αγωνιστική ροή, είτε είναι σε εμάς, είτε είναι στο κλασικό το ντεκάρι, είτε σε μπάσκετ ή οτιδήποτε. Μάλιστα. Ωραία λοιπόν. Σάμος, πανέμορφο νησί. Είναι σαν να μου φέρεις το καλοκαίρι τώρα εδώ στο στούντιο. Το έχω σαν εικόνα τώρα, ξέρεις, τα νερά να κάθεσαι κάτω στο Καρλόβαση να πίνεις το καφεδάκι σου, να πούμε ανέμελος, να πούμε το... Καρλόβαση, Βαθύ, Πυθαγόριο... Χρυσή Άμος. Λοιπόν, όλα όμορφα είναι. Όλα όμορφα είναι. Όλα τα νησιά της Ελλάδος είναι όμορφα. Και χαίρομαστε πραγματικά που αρχίζει και ανοίγει. Περιμένουμε και άλλα νησιά. Έχω κάποιες πληροφορίες γενικά. Ότι... Να βγάζει εισιτήρια. Πιστεύω ότι θα ανοίξει κι άλλο το άθλημα. Και νησί να μην είναι, θα είναι σίγουρα επαρχία. Τα ταξίδια θα υπάρχουν. Αυτά είναι που θα μας μείνουν, παιδιά, στη ζωή. Να ενώνονται οι ομάδες, τα παριάκια.
Παρακολουθείς καθόλου τις εξελίξεις της Alpha Super League, Νόσο? Παρακολουθώ όχι από κοντά, απλά διαβάζω το τι γίνεται. Το τι γίνεται. Το τι γίνεται. Εντάξει, δεν ακολουθώ κάποια συγκεκριμένη ομάδα. Ναι. Αν και είμαι Παναθηναϊκός, αλλά δεν ακολουθώ κάποια συγκεκριμένη ομάδα. Βγάλα μύδις. Όχι, δεν είναι. Αυτό το ένα άλλο. Πλάκα κάνω, εντάξει, σε πειράζω. Άκου να σου πω κάτι. Ο καθένας έχει τα δικά του, πιστεύω. Η φάση είναι να είσαι υγιής φύλαθλος. Πάνω απ' όλα. Έτσι. Το άθλημα, γενικά όλα τα αθλήματα προσφέρουν συγκινήσεις, και τόσο το φούτσαλ με τόσες ανατροπές που έχουμε δει, βλέπεις τι γίνεται. Ομάδες που δεν περιμέναμε φέτος, όπως Ερμή Ζωγράφου, να φτάνει σε σημείο να τερματίζει πέμπτος, κάτι που δεν υπήρχε τις άλλες χρονιές. Ο Μινόταυρος που έχει δυναμώσει, να πούμε, σαν ομάδα τερμάτισε τέταρτος. Δηλαδή αρχίζουμε σιγά σιγά. Αυτά είναι αποτελέσματα δουλειάς. Ναι. Μακροχρόνια δουλειάς. Έτσι, έτσι. Και πρόσεξε, αυτό που ήθελα να σου τονίσω γενικά, ότι και ο Μινόταυρος και ο Ερμή Ζωγράφου είναι περισσότερο με πιτσιρίκια, έτσι. Αυτό είναι δηλαδή το απίστευτο της υπόθεσης. Το μέλλον του ποδοσφαίρου είναι οι ακαδημίες, παιδιά. Δηλαδή όλες οι μεγάλες ομάδες, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι μπάσκετ, είτε είναι βόλεϊ, το βάρος το ρίχνουν στις ακαδημίες. Η Σάμος Φούτσαλ θα ετοιμάσει να φτιάξει ακαδημίες? Ετοιμάζουμε ένα πλάνο να, εάν όλα πάνε καλά, το να έχουμε από τον Οκτώβριο και εμείς τις δικές μας ακαδημίες. Θα είναι under 8 και under 10. Σε θα είναι μεικτό, φάση, ναι. Κορίτσια και αγόρια σε πρώτη φάση. Θα δούμε πώς θα πάει, τι ανταπόκριση θα έχει, και μετά από εκεί και πέρα θα δούμε πώς μπορούμε να τα διαχωρίσουμε σε αγόρια ή κορίτσια. Άρα υπάρχει πλάνο για το συγκεκριμένο κομμάτι, έτσι? Υπάρχει πλάνο, γιατί πιστεύω ότι είμαστε μια υγιής ομάδα. Και γιατί να μην κάνουμε και εμείς όνειρα. Από εκεί ξεκινά. Ότι κάποια στιγμή μπορούν κάποια παιδιά δικά μας να κατεβούν να παίξουν σε κάποιο τουρνουά εδώ πέρα. Μάλιστα. Δεν θέλω να ανοίξω το θέμα το ότι άμα κάνουμε K14, θα πάρουμε μέρος στο πρωτάθλημα της ΠΕΠΣ. Δεν το κάνω. Καλά, πιστεύω ότι θα γίνει κάποιο τοπικό εκεί πέρα. Δεν το έχω κάνει στο μυαλό μου. Ναι. Τι άλλο θα έλεγα. Γενικά, ταλαιπωρηθήκατε γενικά σε όλη την ιστορία στο πώς να, αυτό προς τις ομάδες, γιατί έχουμε και πολλές ομάδες από εντεκάρια, ξέρεις, που ρωτάνε γενικά πόσο εύκολο είναι να κάνουν τις διαδικασίες, να πούμε, για να φτιάξουν ένα σωματείο. Έχετε ταλαιπωρηθεί γραφειοκρατικά γενικά όταν κάνατε το? Όχι. Όχι, έτσι. Όχι. Είναι απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Mm-hmm. Βέβαια, μπορεί να είναι απλό για εμάς για το λόγο του ότι μένουμε σε νησί. Σε νησί. Δηλαδή, η ροή της ζωής είναι πιο χαλαρή. Είναι πιο μικρή δουλειά που έχουν αντιμετωπίσει στα δικαστήρια και σε κάτι. Ναι. Έχετε πρόσβαση πιο άμεσα, να πούμε. Για εμάς ήταν πολύ πιο εύκολο. Μάλιστα. Για εμάς ήταν πολύ πιο εύκολο. Αυτό είναι θετικό. Αυτό είναι θετικό. Να σου, γενικά, επειδή ακούμε κάποια νούμερα εξωφρενικά γενικά για ταξίδια. Σάμο Αθήνα, Αθήνα Σάμο, κάτι για 3.500 ευρώ το χρόνο. Αυτό έφτασε στα αυτιά μου. Το χρόνο, όταν εννοείς το χρόνο. Σε ομάδα. Δηλαδή ήρθε ομάδα στη Σάμο και πληρώσε 3.500 ευρώ. Όχι, άκουσα αυτό το ποσό. Εγώ θέλω να μου πεις πάνω κάτω, έτσι, μία ομάδα η οποία βρίσκεται, ας πούμε τώρα στη Β', πόσες φορές θα ανέβει πάνω στη Σάμο? Μία. Και άμα χρειαστεί, να πούμε, για τίποτα μπαράζ. Δύο. Μέσο όρο, εσύ που είσαι εκεί του νησιού, με μια, ας πούμε, οχταμελής αποστολή, ναι. Το να ξεκινήσει από τον Πειραιά και να ξαναγυρίσει πίσω στον Πειραιά. Μαζί με, ας πούμε, άμα... Διαμονή, διατροφή, καράβι και τα πάντα, 1.200-1.300 ευρώ. 1.200 ευρώ. 150 ευρώ το άτομο. 150 ευρώ το άτομο. Στα χοντρά που λένε. Ωραία. Αυτό είναι για πήγαινε έλα. Πήγαινε έλα. Και να κάτσει και μια μέρα. Θα κάτσουν από
Παρασκευή προς Σάββατο που φτάνει το καράβι και θα φύγουν Κυριακή μεσημέρι στις 1 η ώρα το μεσημέρι. Πάρα. Ωραία. Αυτή είναι μια πληροφορία που πρέπει να ξέρουν όλοι. Άρα καταρρίφτουμε το μύθο των 3.500 ευρώ που ακούσαμε. 3.500 ευρώ δεν θα κοστίσει ούτε αν είσαι με αεροπλάνο. Αυτό θα έλεγα. Αλήθεια, το αεροπλάνο είναι πολύ πιο ακριβό ώστε να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, γιατί ακούω ένα... Εντάξει, είναι... Όχι, δηλαδή από την άποψη ότι ξέρεις τι, θα έρθω με αεροπλάνο, θα παίξω χώρο, δηλαδή άμα γλιτώσουν τη διαμονή στη Σάμο και φύγουν απευθείας με αεροπλάνο μετά, είναι πιο, θα τους έρθει πιο φθηνά. Λέμε τώρα για να... Ο μέσος όρος ενός εισιτηρίου με το αεροπλάνο είναι γύρω στα 100 ευρώ. 100 ευρώ. 100 ευρώ. Επομένως, είτε έρθουν 8 άτομα, δηλαδή επί 100 είναι 800 ευρώ, συν τη διαμονή που θα... Είναι αυτό που λένε το ότι σαν βάρκα σε νερά. Ναι. Θα πληρώσουμε. Απλά δεν θα ταλαιπωρηθούν οι ομάδες 11 ώρες. Τις 11 ώρες με το καράβι. Που το αεροπλάνο κάνει. Που το αεροπλάνο κάνει 40 λεπτά. 40 λεπτά. Μάλιστα. Δηλαδή ίσα ίσα να δεις ένα αγώνα φούτσαλ, δηλαδή, έτσι. Ναι. Όντως. Λοιπόν, αυτά περί των εξόδων για τη Σάμο. Μην ξέχνα, συγγνώμη λίγο. Mm. Οι ομάδες που έρχονται στη Σάμο, ναι, είναι μία φορά. Ναι, αυτό λέω. Εμείς οι οποίοι κάνουμε κάποια ταξίδια ή το Ρέθυμνο που ανεβοκατεβαίνει στην Αθήνα, εμείς δηλαδή τι να πούμε. Αυτό έχετε δίκιο. Αλλά ξέρεις τώρα, υπάρχει λογική να πούμε, ξέρεις, νησιώτες είναι μωρέ, έχουν λεφτά μόνο, να πούμε, ξέρεις, τα ακούω και αυτό να πούμε και λέω, εντάξει, οκ. Okay. Παιδιά, δυστυχώς δεν έχουμε δέντρα στα νησιά που κόβουν ναι, λεφτά, που κόβουν λεφτά, δυστυχώς. Γενικά με τα μέσα που έχετε εκεί πέρα, αεροπλάνο, καράβι κτλ, μπορείτε να κάνετε κάποια συνεννόηση, εσείς να πούμε, ας πούμε, σαν Σάμος Φούτσα, να έρθετε σε μια συμφωνία, τόσο για εσάς, όσο και για τα σωματεία που έρχονται να παίρνουν κάποια έκπτωση. Πιστεύω ότι μπορούμε να πάρουμε ακτοπλοϊκά μόνο γύρω στο 50%. Στα ακτοπλοϊκά, στα έτσι. Ακτοπλοϊκά. Και αυτό πάντοτε δεν μπορώ να στο εγγυηθώ, γιατί είναι η Hellenic Seaways, η οποία είναι αυτή που έχει το μαχαίρι που λένε και το καρπούζι. Και το καρπούζι. Άρα είναι εφικτό δηλαδή να γίνει μια τέτοια κρούση ώστε να υπάρχει μια εξυπηρέτηση γενικά των ομάδων, έτσι. Γιατί δεν έχουμε να χάσουμε κάτι. Οκ. Okay. Ωραία. Γενικά τώρα στην Β' κατηγορία θέλω να πεις το πρωτάθλημα, χωρίς να μειώσουμε τις άλλες ομάδες, ποια ομάδα σου έκανε περισσότερο εντύπωση. Παιχτικά. Που τη βλέπεις ότι είναι σε ένα βατό δρόμο να πούμε να κάνει και το έξω από το Ρέθυμνο, έτσι, που το Ρέθυμνο το... Έξω από το Ρέθυμνο. Έξω από το Ρέθυμνο, το Ρέθυμνο ανέβη, που πάει τελείωσε τώρα. Εντάξει, το Ρέθυμνο τελείωσε. Η ομάδα του πολύ καλού μου φίλου, του Νίκου, του Δημήτρη, του... Πολποτίνη, το Φάληρο, έτσι. Μάλιστα. Γενικά βλέποντας τους αντιπάλους σας να παίζουν ποδόσφαιρο, φούτσαλ κτλ, μετά το τέλος του αγώνα σχολιάζατε γενικά το τι κάνουν αυτοί, τι δεν κάνουμε εμείς αφού ήσασταν έξω από τα νερά σας, γενικά το ψάχνατε γενικά, γενικά το κομμάτι αυτό. Το ψάχνεις κάθε μέρα. Κάθε μέρα, έτσι. Κάθε μέρα. Δηλαδή με το που τελειώσει το παιχνίδι και έχουν και τη δυνατότητα και μας τραβάνε ένα μικρό βίντεο εκεί. Πέφτει η ανάλυση κανονικά να δούμε το τι γίνεται. Ναι, προσπαθούμε να βρούμε τα λάθη μας. Μα εάν δεν βρεις τα λάθη σου, πώς θα γίνεις καλύτερος. Η ανάλυση είναι η αρχή και το τέλος. Το τέλος. Ένας αγώνα. Coach. Coach έχουμε τον κύριο Θοδωρή Μιχαλόπουλο. Είναι πρώην παίκτης από Ετεκάρη. Έχει μια αξιοσέβαστη πορεία και σε Β' Εθνική Εντεκαριού και σε αυτά. Μεσάλα δεν είχε ξανασχοληθεί. Δεν είχε ξανασχοληθεί Μεσάλα. Κανένας δεν είχε ασχοληθεί στο νησί Μεσάλα. Τώρα τον προετοιμάζουμε να πάει στη σχολή προπονητών που θα γίνει στην Άξο, το UFSA, που είναι και ο προπονητός για το Futsal Β'. Άρα το έχει κοιτάξει να το προχωρήσει παραπέρα από τη... Η ομάδα το δουλεύει. Ομάδα. Η ομάδα το δουλεύει. Γιατί ο προπονητής είναι επένδυση για την ομάδα. Σωστά. Εάν δεν έχεις προπονητή εκπαιδευμένο, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Γενικά ο coach πώς το είδε το άθλημα? Ξετρελάθηκε. Ξετρελάθηκε γιατί είναι γρήγορο. Έχει αναλλαγή συνέχεια. Έχει πολλές επαφές. Πιστεύεις ότι ομάδες από εντεκάρια
Εντάξει, όμως πόσες έχει, νομίζω, δύο έχει. Έχει δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι 10 ομάδες, νομίζω, και η άλλη είναι 7, η Β. Να σου πιστεύεις ότι άμα μια ομάδα που εντεκάρι είχε ομάδα φούτσαλ, θα μπορούσε να εξελίξει τους παίχτες του ακόμα και στο εντεκάρι να γίνουν ακόμα καλύτερα τεχνικά. Ναι, είναι ο προπομπός το φούτσαλ. Το φούτσαλ έχει 40 λεπτά με την μπάλα στα πόδια. Ναι. Όπως λέει και η UEFA, παράδειγμα, στο φούτσαλ τρέχεις 37 λεπτά και έχεις 3 λεπτά την μπάλα στα πόδια σου. Mm-hmm. Στατιστικά τόσο είναι, η μπάλα στα πόδια σου είναι 3 λεπτά, καθαρός χρόνος. Ναι. Γιατί, για το λόγο του ότι παίζεις με τη μία την μπάλα. Με τη μία. Και την κουβαλάς. Αυτό είναι. Μάλιστα. Δηλαδή, εάν λέμε στο κλασικό το δεκάρι το ότι πρέπει να παίξεις την μπάλα με τη μία, mm-hmm. στο φούτσαλ δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, για μένα δεν υπάρχει ορισμός το πώς πρέπει να κινηθείς. Τι σε μάγεψε παραπάνω σε αυτό το άθλημα και σε έκανε να πεις, ξέρεις, να σου πάμε. Για μένα το φούτσαλ δεν έχει καλούπια. Καλούπια, για να λύσω το για κάποιους. Καλούπια, δηλαδή, είναι ότι στο φούτσαλ κάνεις το απρόβλεπτο. Στο φούτσαλ πρέπει να είσαι απρόβλεπτος για να κερδίσεις. Mm. Εάν πας να ακολουθήσεις κάποιο συγκεκριμένο πλάνο, θα σου βγει. Δεν λέω, άμα είσαι δουλεμένη ομάδα. Θέμα συστήματος, θέμα το τι. Αλλά εάν είσαι απρόβλεπτος, δεν ξέρεις. Ναι. Και αυτό δηλαδή που λέμε και εμείς σε όλα τα παιδιά στην ομάδα, ειδικά στις αρχές, μέχρι και εμείς να μπούμε σε κάποια υποθέμενα καλούπια, είναι το ότι κάνε το απρόβλεπτο. Κάνε αυτό που δεν θα περιμένει ο άλλος. Μπορεί, π.χ. παράδειγμα, ο ένας αμυντικός να ξέρει το ότι κανονικά εκείνος δουλεύει στην ομάδα του, το ότι κανονικά η πάσα θα πάει εκεί. Ναι. Όχι, ρε φίλε, κάνε το απρόβλεπτο. Κάνε το απρόβλεπτο και ας πάει μπάλα στο Θεό. Εδώ ξέρεις, γενικά στο φούτσαλ, εδώ πέρα στην Αθήνα, θα το πω, επειδή οι παίχτες είναι, πάμε γύρω-γύρω σε ομάδες, ναι. Και τους ξέρουμε σαν παίχτες. Ναι. Έτσι λίγο πολύ, δηλαδή, οι προπονητές έχουν σχηματίσει γνώμη να πούμε για τον κάθε παίχτη που υπάρχει μέσα στη 14-15 που κατεβαίνει, να πούμε, στο κάθε μάτς. Το πώς παίζουν, με ποιο πόδι παίζουν, πώς σουτάρουν, πού έχουν αδυναμίες. Δηλαδή αρχίζεις και τους μαθαίνεις αυτό το πράγμα σιγά σιγά με τον καιρό. Από τη στιγμή που ο προπονητής ετοιμάζεται για το δίπλωμα, μάλλον στο φίλο μου τον Βασάλο, τον Γιώργο, να πούμε, που διοργανώνει, έχει τη σχολή των προπονητών και το προχωράει το όλο το κομμάτι. Άρα εσύ όμως αρχίζει και μπαίνει σε μονοπάτια βάσης, νομιμότητας και ανάπτυξης του αθλήματος στο νησί επάνω. Κανονικά. Στο άκουσμα γενικά του νησιού, γενικά από τα εντεκάρια εκεί πέρα γύρω-γύρω στην Σάμο που το ακούσανε, ποια ήταν η πρώτη τους αντίδραση? Από τα εντεκάρια. Από τα εντεκάρια, ναι. Ουδέτερη. Το γνωρίζανε το άθλημα? Ουδέτερη. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν το γνωρίζω. Ήρθανε να σας δούνε γενικά, να δούνε πώς είναι το άθλημα? Αρκετοί προπονητές ομάδων ήρθανε, άλλες ομάδες δεν ενδιαφερθήκανε καν. Σε ρωτώ από την άποψη γενικά ότι άμα οι ομάδες από τα εντεκάρια, όπως θέλουμε να προσελκύσουμε, και η Ένωση εδώ πέρα θέλει να προσελκύσει ομάδες εντεκαριού ώστε να ανοίξουν ένα τμήμα φούτσαλ, κατά πόσο είναι αποδεκτό και κατά πόσο τραβάει το ενδιαφέρον? Εγώ σε ρωτάω τώρα, επειδή είσαστε και κλειστή κοινωνία εκεί πέρα γενικά, πόσο, δηλαδή, σε μία ανοιχτή που έχει τόσες ομάδες. Παράδειγμα, προσωπικά, στην Σάμο, ναι. Θεωρώ ότι δεν σηκώνει η δεύτερη ομάδα. Δεν σηκώνει. Δεν σηκώνει. Για το λόγο ότι θα φτιάξεις δεύτερη, θα φτιάξεις τρίτη, είμαστε 10 άτομα σε γενικές γραμμές. Ναι. Είμαστε μια χουφτά άνθρωποι που λένε, ναι. Που λένε γενικώς. Επομένως, τι θα γίνει? Θα πάνε 2 στον Νίκο, 2 στον Άσο, 2 στον Γιάννη, παράδειγμα, και έτσι θα αποδυναμωθεί. Αποδυναμωθεί. Δηλαδή, θα είμαστε στο 0. Εσείς στη Σάμο το έχετε αυτό το κομμάτι ώστε να ανοίγουν πολλές ομάδες στην ίδια περιοχή? Σε ρωτώ από την άποψη, π.χ. εδώ πέρα εμείς μια περιοχή που έχουμε, ας πούμε, το Περιστέρι, την Πετρούπολη, που έχει 7 ομάδες η μία και 8-9 η άλλη. Στην ίδια περιοχή το έχετε αυτό το κομμάτι και στη Σάμο, ανά περιοχή, να μαζεύονται πολλές? Εντάξει, τώρα στην πρωτεύουσα που είμαστε εμείς, υπάρχουν τρεις ομάδες. Τρεις ομάδες. Ναι, τρεις ομάδες. Μάλιστα.
Παλαιότερα ήταν 5, αλλά βέβαια σταματήσαν, διαλυθήκαν. Μιλήσατε καθόλου με τη νέα διοίκηση ή με την παλιότερη όταν μπήκατε στο χώρο, γενικά πώς σας υποδεχθήκανε στο άκουσμα ότι η Σάμος έρχεται στο... Με το μοναδικό άτομο το οποίο έχω μιλήσει εγώ ήταν και είναι με τον κύριο Αυλονίτη. Με τον Νίκο τον Αυλονίτη, ανερχόμενο... Ναι, τον καινούργιο πρόεδρο μας. Τον καινούργιο πρόεδρο. Ο οποίος... Εντάξει, ο άνθρωπος συζητήσιμος, μας άκουσε. Ακούσαμε και εμείς τις θέσεις του, σχετικά με την υποψηφιότητά του και ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε σούπερ. Ότι θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Θα τον έχουμε τώρα στην επόμενη εκπομπή εδώ πέρα. Πολύ ωραία. Μιας και η εκπομπή αυτή θα βγει μαγνητοσκοπημένος να παίξουμε κάποια αποσπάσματα ώστε να βάλουμε και κάποια ερωτήματα. Ήσουν ένα καλό πάτημα ερωτήσεων από τη μεριά του νησιού, να το πω. Ώστε να καταλάβει και ο Νίκος, γιατί εντάξει, όσο είμαστε έξω από το χορό, από την άποψη ότι δεν έχουμε ζήσει, ας πούμε, το ταξίδι, το τι ανάγκες έχει η κάθε ομάδα, το τι ζώρι τραβάει, γιατί... Δεν πιστεύω ότι ο κύριος Αυλονίτης, έχοντας φτάσει σε αυτή τη θέση, δεν τα γνωρίζει όλα αυτά. Τα γνωρίζει. Δεν σου λέω δεν τα γνωρίζει, αλλά η φάση είναι ότι αν μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω προς την ΕΠΟ, ώστε να βοηθηθεί να αναπτυχθεί αυτό το κομμάτι, να υπάρχει δηλαδή κάποια οικονομική ενίσχυση να πούμε προς τις ομάδες, ώστε να αναπτυχθεί το κομμάτι στο θέμα Πανελληνίου. Ή πιστεύεις ότι... Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς ακόμα δεν έχουν γίνει κινήσεις από τη Βόρεια Ελλάδα. Από τη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχει το μέγεθος του ΠΑΟΚ, υπάρχει το μέγεθος του Ηρακλή, το μέγεθος του Άρη, η Ξάνθη, ποδοσφαιρομάνες. Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Η Λάρισα, οι οποίες δεν δίνουν καν. Εδώ ακόμα και Αθηναϊκές λείπουν. Ολυμπιακός. Πανιόνιος, Ατρόμητος. Δηλαδή υπάρχουν ομάδες καυτά ακόμα. Καυτά ονόματα. Ναι, καυτά. Πιστεύεις ότι, βλέπεις ότι έχουμε δύο ΠΑΕ, μέχρι στιγμής δόξα τω Θεώ πάμε πάρα πολύ καλά. Έτσι. Είναι ο Εραστέχνης Παναθηναϊκός και ο Εραστέχνης ΑΕΚ, οι οποίοι βαδίζουν ψηλά. Ναι. Έτσι. Μέχρι στιγμής όλα έχουν κυλήσει πολύ ομαλά, χωρίς προβλήματα. Δηλαδή προβλήματα να έχουν μεταφερθεί δηλαδή από τα εντεκάρια που βλέπεις ότι γίνονται φασαρίες, ναι, μεταξύ, ναι, και στα μεταξύ τους παιχνίδια πήγανε πάρα πολύ καλά και ευχόμαστε να πηγαίνουν έτσι ώστε να ευελπιστούμε ότι τουλάχιστον μπορούμε να κοντρολάρουμε το κομμάτι της βίας να μένει απ' έξω από το άθλημα αυτό όπως ήταν μέχρι σήμερα εκτός βίας. Να κάνω εγώ μια μικρή ερώτηση. Ακούς. Πιστεύεις ότι δεν μπορεί να ελεγχθεί? Αυτό εγώ πιστεύω ότι πρέπει, αυτό πιστεύω ότι είναι θέμα όχι μόνο των ομάδων, που είναι η βάση, βλέποντας, αλλά και η φάση της αρμόδιας αρχής που λέγεται PEPS. Εντάξει. Έτσι, ώστε να υπάρχουν βαριές καμπάνες και όχι χαϊδέματα στο κεφάλι, σε αυτό το κομμάτι, ώστε να το κόψει από τη ρίζα που είναι τώρα η αρχή. Αυτή είναι η άποψή μου εμένα. Ναι, και μην ξεχνάς ότι η δύναμη αυτών των ομάδων είναι ο κόσμος, είναι ο παδί. Καλός ή κακός, είναι αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν και στο βόλεϊ και στο μπάσκετ και στο πόλο, παντού. Είναι αυτοί οι οποίοι θα ανεβάσουν το προϊόν. Βέβαια, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Χωρίς αυτούς στο γήπεδο, το να κάνουν τη λεγόμενη φασαρία, ναι, δεν θα ανέβει. Αλλιώς θα είμαστε μεταξύ συγγενών και φίλων, και άλλους 10-15-20% οι οποίοι πηγαίνουν και βλέπουν το άθλημα. Οι φίλοι αυτοί της Σάμου πώς θα το βλέπανε, που αύριο μεθαύριο εύχομαι ολόψυχα να ανέβετε στην Α Super League, να έρχεται η ΑΕΚ ή ο Παναθηναϊκός στο νησί και να βέζετε... Είχανε πάρει ήδη θέση για το Final Four, αλλά... Τους κόπηκε την όρεξη. Τα κόψαμε τα παιδιά. Άρα ήταν ένα καλό, ας πούμε, μια καλή ευκαιρία ώστε τα παιδιά να δουν και ποδόσφαιρο, ας το πούμε, υψηλού επίπεδου από ομάδες σαν... Εννοείται. Εννοείται. Θα ήταν μεγάλο το γεγονός. Ναι, Παναθηναϊκός, θα είχαμε το Δούκα, την Κόμπρα, νομίζω και η άλλη ποια ομάδα είναι. Ο Ερμιζόγραφο. Ο Ερμής. Θα ήταν η αφρόκρεμα αυτή τη στιγμή στη Σάμμο. Να δουν δηλαδή και πώς και τα πιτσιρίκια μπορούν να κάνουν... Εννοείται.
Μάλιστα. Γενικά με το, με το πρόμο του Φούτσαλ στη Σάμο, θέλω να μου πεις, όχι το πώς κάνατε πρόμο, γενικά στο άκουσμα, δηλαδή με το που το προμοτάρατε μέσω social media και τα λοιπά, είχατε ερωτήσει από τον κόσμο τι είναι αυτό, γιατί πρόκειται, δηλαδή είχατε γενικά ερωτήσεις, απορίες γενικά για το άθλημα. Προσπαθήσαμε να το δουλέψουμε με κάποιες ανακοινώσεις. Τι είναι το ποδόσφαιρο σάλας, πώς ξεκίνησε, γενικώς την ιστορία της σάλας. Ιστορία, Και το προωθήσαμε μέσω social media, Facebook, Instagram. Έχουμε το δικό μας website τώρα που ανεβαίνει στις προσεχείς ημέρες. Δηλαδή βάσου followers να πούμε που βλέπατε ότι μπαίνανε μέσα και το διαβάζανε, ήταν αρκετός ο κόσμος. Είναι αρκετός ο κόσμος και πιστεύω ότι η δύναμη όλων των ομάδων πλέον πρέπει να είναι το marketing και πρέπει να είναι τα social media. Παιδιά, μια ανάρτηση στο ίντερνετ έχει δυνατότητα να τη δει ο οποιοσδήποτε ο οποίος έχει χρήση κινητού τηλεφώνου ή tablet, παράδειγμα, από Αμερική, από Σουηδία, από Αγγλία, από Γερμανία. Φίλες, εμείς πάμε τώρα σαν, εμείς πάμε σαν ομάδα, εντάξει, μου πεις, okay, τι είναι, είναι ένα follow στο Instagram. Ναι. Μας κάνει follow η ομάδα futsal της, του Manchester. Μας κάνει follow η ομάδα futsal της Σλάβια. Μας κάνει follow ο Αστέρας Offenbach, ο οποίος κάναμε και αδελφοποίηση συνεργασία. Είναι μια ελληνική ομάδα στη Γερμανία, που παίρνει μέρος στην τρίτη κατηγορία futsal της Γερμανίας. Είναι ομάδα μεταναστών, Ελλήνων, οι οποίοι έχουμε κάνει και μια συνεργασία σχετικά με ανταλλαγή απόψεων. Μάλιστα. Και τέτοια πράγματα. Και έχουμε και στα σκαριά να κάνουμε και ένα φιλικό. Θα δούμε τώρα ή μες στο Μάιο ή το Σεπτέμβριο. Ψάχνουμε να βρούμε ημερομηνίες και μια φόρμουλα. Γενικώς τα social media στη ζωή μας πρέπει να μπουν, γιατί είναι, είναι αυτό το οποίο θα σε κάνουν γνωστό. Χωρίς αυτά είσαι κλεισμένος μέσα σε δύο πόρτες, μέσα σε τέσσερις πόρτες παράδειγμα. Μάλιστα. Να σου, γενικά το έχετε διαπεράσει μέσα σας και λέω μέσα σας, γενικά τα παιδιά και όσοι ασχολούνται με την ομάδα της Σάμου, της Σάμου Φουτσάλ. Να το πω λαϊκά, το γουστάρετε ρε παιδάκι μου, δηλαδή πώς θα το πω, περιμένετε να πούμε την ημέρα που θα σημάζει αυτή την προπόνηση ή η ώρα που θα έρθει ο αγώνας να πούμε για να γίνει αυτό το γεγονός, γιατί ξέρεις, αλλιώς είναι να κάνεις, ας το πούμε, γιατί στην ουσία, εντάξει, χόμπι είναι και αυτό, έτσι. Δεν μπορείς να το πεις, αλλά αλλιώς είναι να το βλέπεις ότι υπάρχουν και στόχοι έξω από το πάμε να παίξουμε σε 5x5 να βγούμε τους φίλους και τα λοιπά. Εννοείται αυτό το πράγμα. Μετά το τελευταίο μάτς με το Ρέθυμνο, που μαζευτήκαμε σε μια προπόνηση την επομένη, λέμε τώρα τι κάνουμε. Δηλαδή, προετοιμαζόμασταν από το Σεπτέμβριο. Ξεκινήσαμε μια μικρή προετοιμασία για να δούμε το τι θα γίνει. Ναι. Έφτασε 20-17, πόσο ήταν, 16 Φεβρουαρίου. Ναι. Και τώρα τι γίνουμε, τι κάνουμε τώρα. Εντάξει, είναι ο σκοπός. Κάνεις προπόνηση να μπεις, να παίξεις, να διασκεδάσεις, να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο. Η όλη χαρά, η όλη διαδικασία, το... Τη αναμονή του έργου. Να αφήσει για το παιχνίδι, να ετοιμαστούμε, να κάνουμε τα αποσταλίσματα στα social media. Είναι χαρά για μας. Δηλαδή το περιμένουμε πώς και πώς. Όλοι. Είναι η χαρά του Σαββατοκύριακο. Τι να κάνουμε. Εσείς δεν μπορείτε να το δείτε από την κάμερα, αλλά εγώ βλέπω ότι πραγματικά μιλάει για φούτσαλ και γυαλίζει το μάτι του. Και αυτό μου δίνει αισιοδοξία γενικά. Ότι παρόλο με δύο νίκες σε ένα πρωτάθλημα. Τους πεισμώνει περισσότερο ώστε να, του χρόνου να έχουν ακόμα λίγο καλύτερη εικόνα και σιγά σιγά σταδιακά, γιατί οι φωτοβολίδες πολλές φορές έχουν κοστίσει να πούμε σε ομάδες το πιο εύκολο, όπως είχαμε μια συζήτηση μαζί και στο αυτοκίνητο. Ναι. Είναι να έχεις 12 μισθοφόρους από την Αθήνα, να τους βάζεις και τα ταξίδια τους και τα φαγητά τους και τα όλα τους, να περνάνε μια χαρά, να σηκώσει την ομάδα επάνω και μετά. Μα το θέμα Νίκο είναι αυτό που είπαμε και στο αυτοκίνητο, ότι το να βγάλεις μια ομάδα πρωταθλήτρια είναι ο πιο εύκολος τρόπος. Το θέμα είναι να την κρατήσεις και το θέμα είναι να την κάνεις πρωταθλήτρια μια ομάδα με δικά της παιδιά. Αυτό θα σου λέω. Όνειρο ζωής, δηλαδή, της Σάμος Φούτσαλ είναι... Είναι το να είναι δικά της παιδιά.
Mm-hmm. Να είναι από το νησί. Okay, έχουμε βέβαια δύο προσθήκες αυτή τη στιγμή. Έχουμε ένα παιδί από την Αγγλία, ο οποίος τυχαίνει και είναι στη Σάμο, που παίζε φούτσαλ στην ομάδα του Cardiff, mm-hmm. του τερματοφυλακάς μας. Έχει δηλαδή να πούμε. Ναι, είχαμε και έναν Ολλανδό στο ρόστερ μας. Αλλά αυτός ο σκοπός μας είναι να είναι αποκλειστικά παιδιά από τη Σάμο. Εγώ αυτό που θα ευχηθώ πραγματικά ολόψυχα είναι να πετύχετε το σκοπό σας. Εντάξει, θα το πετύχουμε. Και εύχομαι αυτό το ταξίδι να το ζήσετε για πολλά χρόνια και η Σάμος να μπει στις χρυσές σελίδες του ελληνικού φούτσαλ και να μείνει στην ιστορία. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Ελπίζουμε να είμαστε αντάξει των προσδοκιών. Και εντάξει, όπως σου είπα, από το 0 πήγαμε στο 1, από το 1 θα πάμε στο 2. Έτσι, σιγά σιγά. Νάσο μου, θα σε ευχαριστήσω. Θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο? Όχι, το μόνο που θέλω να πω είναι πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο Σάμου. Mm-hmm. Για τη στήριξη και όλη την κίνηση που έκανε. Τους, στο Δήμαρχο, στο Δοπονάς, στους επιχειρηματίες της Σάμου, οι οποίοι μας έχουν βοηθήσει αρκετά και σε πολλά πράγματα. Στους φίλους μας, στους φίλους που κάναμε μέσω του πρωταθλήματος. Και αυτό είναι σάλας. Το πιο ωραίο. Εντάξει, μπορεί κάποιους να τους στεναχωρήσαμε, μπορεί κάποιους να... Πιστεύω ότι αυτά λύνονται. Προπάντων την υγεία μας να έχουμε, να σου αυτό. Η υγεία είναι πάνω απ' όλα, παιδιά. Να μπαίνουμε και να βγαίνουμε όρθιοι για να μπορέσουμε να τα ξαναλέμε. Νάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ πέρα. Και εγώ, Νίκο. Με τιμά ιδιαίτερα. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Σάμος Φούτσαλ, αγαπάμε. Να το ξέρεις, έχω γίνει φαν. Τα λέμε κάθε μέρα στο Facebook. Μια μέρα να δεν μιλήσω με τον Νάσο. Ήταν η χημεία μας γενικά στο να προσεγγίσουμε το άθλημα ο καθένας με τη δικιά του την οπτική γωνία. Και ευελπιστώ του χρόνου να ακούσω παραπάνω από δύο νίκες. Σκοπός μας είναι του χρόνου το να είμαστε αίτητοι στην έδρα μας. Σκοπός μας. Έχει το ωραίο γήπεδο αυτό, μπορώ να σκοπός το δω. Το είδα. Όταν λέμε αίτητοι, δεν εννοούμε για νίκες. Ναι. Μπορεί να είναι έξι ισοπαλίες. Ναι. Τουλάχιστον δεν θα χάνουμε. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέμε το refuse to lose. Okay. Αρνούμε να χάνω, αρνούμε να χάσω. Ναι. Ας κάνω έξι ισοπαλίες, δεν με ενδιαφέρει. Ας έχω πάλι τους ίδιους βαθμούς, αρκεί να είναι με ισοπαλίες. Να ξέρετε γενικά ότι θα είμαστε δίπλα σας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα μαθαίνουμε νέα σας. Θα είμαστε σε επικοινωνία, γιατί η εκπομπή έχει σκοπό να συνεχιστεί και θα τα λέμε τόσο τηλεφωνικό, μέσω Viber, μέσω τέτοιο θα συνδεόμαστε με την εκπομπή και θα μαθαίνουμε τα νέα σας και από εκεί και ας μας χωρίζουν 11 ώρες και 40 λεπτά αντίστοιχα με το αεροπλάνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Αυτός ήταν ο Νάσος Σοσβανιάς, ο οποίος μας έκανε τη τιμή. Λοιπόν, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Περιμένουμε τον Νίκο τον Αυλονίτη, τον οποίο έχουμε να το ρωτήσουμε πολλά πράγματα και θα σας λυθούν πολλές απορίες, γιατί θα έχουμε ανοιχτό το ερωτηματολόγιο από τα social media, ώστε να το ρωτήσετε σε live χρόνο την ώρα που θα είμαστε εδώ πέρα, ώστε να σας δώσει και άμεσα τις απαντήσεις. Λοιπόν, ωστόσο, καλό σας βράδυ.